Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Μαρία Ελένη Νικηφόρου και μαζί θα δούμε ειδήσεις από το neakrete.gr. Ένα δύσκολο τριήμερο ξεκίνησε χθες για την Κρήτη και πρόκειται να ολοκληρωθεί αύριο. Και αυτό γιατί υπάρχει αυξημένη συγκέντρωση αφρικανικής σκόνης στην ατμόσφαιρα, η οποία μάλιστα ξεπερνά τα επιτρεπόμενα όρια και σε συνδυασμό με τους ισχυρούς νοτιάδες δημιουργεί ένα αποπνικτικό σκηνικό. Αυτό το καιρικό φαινόμενο θα επηρεάσει ολόκληρη την Κρήτη. Πληκτρολογήστε neakrete.gr και διαβάστε πώς αναμένεται να εξελιχθεί ο καιρός, ενώ δείτε και πλούσιο φωτογραφικό υλικό. Στο εξής και η Κρήτη θα διαθέτει αυτόματους πολιτές γάλακτος. Πρόκειται για μια άκρως ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία που θα λύσει τα χέρια σε εκατοντάδες καταναλωτές και κτηνοτρόφους. Η διαδικασία θα είναι απλή. Οι κριτικοί θα μπορούν να επιλέξουν τι γάλα θέλουν και έπειτα να γεμίσουν με το μοχλό το μπουκάλι τους, με τις τιμές να κυμαίνονται από 1 ευρώ έως 1 ευρώ και 70 λεπτά. Θερίζει τις τελευταίες ημέρες η γρίπη. Ο μεγάλος αριθμός απουσιών μαθητών και εκπαιδευτικών από τα σχολεία οδήγησε τις υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας να στείλουν σε όλες τις διευθύνσεις εκπαίδευσης οδηγίες για τον αντιγρυπικό εμβολιασμό. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η Ιθάκη, τα σχολεία της οποίας έκλεισαν έπειτα από εντολή του Δημάρχου λόγω της έξαρσης της γρίπης. Πάντως η έξαρση της γρίπης στη χώρα παραμένει σε αυξημένα επίπεδα και σύμφωνα με το ΚΕΛΠΝΟ από τον Οκτώβριο έχουν καταγραφεί 65 σοβαρά κρούσματα εργαστηριακά επιβεβαιωμένης γρίπης. Για περισσότερες ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και τον κόσμο, πληκτρολογήστε neakrete.gr από το κινητό, τον υπολογιστή ή το τάμπλετ σας. neakrete.gr. Η ενημέρωση στα χέρια σου.